Αυτό είναι ένα ελάχιστο. Τι άμα το πούμε, ωραία. Είναι ένα ελάχιστο. Αυτά είναι από τον πολιτισμό δραστηριότητα. Ναι, 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 αυτά είναι από τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που σε δύσκολες. Είναι συγκινητικό γιατί είναι παιδιά που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Από πλευράς είναι στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης που έχουμε με ειδικές ανάγκες και που άμα δεις όμως αυτούμε τι δουλειά κάνουν μέσα σε αυτόν τον χώρο και ζωγραφίζουν και φτιάχνουν την προσπάθειά τους, είναι καταπληκτικό. Εξαιρετικό. Και τα, από τον πολιτισμό, από εικαστικές θέσεις και τον πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Χριστόδουλο Κολόμβο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο βράβευσε την Παρασκευή ο Δήμος Πατρέων. Η βράβευση έγινε από την αρχή. Τον Χριστόδουλο Κολόμβο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο βράβευσε την Παρασκευή ο Δήμος Πατρέων. Η βράβευση έγινε στο Δημαρχείο της Πάτρας από τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, παρόντος του Αντιδήμαρχου Παιδείας και Αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλου. Είναι μεγάλη χαρά που έχουμε σήμερα εδώ τον Χριστόδουλο. Είναι παιδί, στολίδι για την πόλη μας. Πέρα των αθλητικών του επιτυχιών, είναι πολύ καλός αθλητής και ταυτόχρονα είναι ένα παιδί που δίνει αυτό που θέλουμε για την νεολαία. Μας, το πρότυπο να μιμηθούν τα νέα παιδιά, δήλωσε ο Κώστας Πελετίδης. Πέρα των αθλητικών του επιτυχιών, είναι και ένα εκπληκτικό παιδί, στολίδι για την πόλη μας. Πολύ καλός αθλητής, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα παιδί το οποίο δίνει αυτό που θέλουμε για την νεολαία μας, το πρότυπο, να μιμηθούμε. Να είναι μπροστά, γιατί με χάρη σε αυτές τις επιτυχίες αναβαθμίζει ο αθλητισμός, κάνουμε και τον αγώνα μας για την πρόληψη των εξαρτήσεων και θεωρούμε ότι με τέτοια παιδιά και με τέτοιες επιτυχίες θα φτιάξουμε και καλύτερη κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό τα πρότυπα που έχουν τα παιδιά. Εμείς αισθανόμαστε ότι πραγματοποιήσαμε ένα όνειρο και έτσι νομίζω ότι λίγο βοηθήσαμε σε αυτό το άθλημα που είναι λίγο αδικημένο να το πω εγώ, να προβληθεί, το αξίζει και νομίζω ότι καλύτερες μέρες θα έρθουν. Βασικό είναι τα παιδιά να έρθουν στον αθλητισμό, άσχετα από αν έρθουν στην πισίνα ή σε ένα γήπεδο ή σε ένα γυμναστήριο, να έχουν πρότυπα σωστά και, και σίγουρα η πολιτεία και όλος ο κόσμος να βοηθήσει να υπάρχουν και κατάλληλες υποδομές, πισίνες, η σωστή συντήρηση όλων αυτών των σταδίων και γηπέδων για να έρχονται τα παιδιά στον αθλητισμό.